Να επιστρέψουμε εδώ στο πλατό της εκπομπής και να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη που είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σφαγιανάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται πλέον σε δημόσια διαβούλευση. Έτσι, μια πρώτη ανάγνωση, γιατί είναι τεράστια όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει. Πώς θα το χαρακτηρίζετε, καλό ή κακό? Έχει βελτιώσεις αρκετές, μικρότερες των προσδοκιών όλων μας. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε να τα βάζουμε σε μια σειρά, θα έλεγα ότι η μεγάλη έκπληξη, θετική έκπληξη του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του τέλους του επιδεύματος στα φυσικά πρόσωπα ήδη από τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις. Mm-hmm. Έχει νομοτεχνικές βελτιώσεις. Για παράδειγμα, ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τα tips, τα μπουρμπουάρ που είχαμε στους σερβιτόρους κατά πόσο είναι φορολογητή ύλη, μέχρι ποιο ποσό μάλλον είναι αφορολόγητα και από ποιο ποσό και πάνω αποτελούν φορολογητή ύλη. Ναι. Έχει δυσάρεστες εκπλήξεις που έχουν να κάνουν με την αύξηση στο τέλος ανθεκτικότητας σε ξενοδοχεία και εγκυαζόμενα δωμάτια. Εκπλήξεις δεν τις έλεγα, γιατί είχαν ανακοινωθεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, απλά τα βλέπουμε πλέον αποτυπωμένα μέσα στο φορολογικό νομοσχέδιο. Ορίζει ένα πλαίσιο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Έχει μέτρα που ευνοούν τις συγχωνεύσεις εταιριών. Έχει μια αναφορά σε μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα για τη φετινή χρήση. Σε γενικές γραμμές λύνει προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Δίνει λύσεις σε προβλήματα. Και ουσιαστικά κάνει τις εξαγγελίες πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, τις φέρνει σε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Ακούστηκαν κάποιες δικές σας παρεμβάσεις ως φοροτεχνική? Η μεγάλη παρέμβαση που υπάρχει στο νομοσχέδιο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι πανάκια και ότι είναι συμφωνούμε στο 100%, πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι θετικό, είναι κυρίαρχα το πλαίσιο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με αρχή και τέλος. Ημερομηνία έναρξη και ημερομηνία λήξη. Και μάλιστα για πρώτη φορά στα χρονικά το ελληνικό δημόσιο επιποινεί σε όσους φορείς του δημοσίου ή μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα αργήσουν ή ανεβάσουν λανθασμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εκεί τώρα θέλω να σταθούμε λίγο, κύριε Χριστοφοράκη, και να παρακαλέσω να βλέπουμε και τις κάρτες με τα σχετικά στοιχεία για το τι περιλαμβάνει λοιπόν το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο μάλιστα έχει και τον τίτλο Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις. Και όσο βλέπουμε εμείς τα μέτρα αυτά, κύριε Χριστοφοράκη, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό για την φορολογική νομοθεσία, για τις φορολογικές δηλώσεις. Αυστηρό χρονικό πλαίσιο λοιπόν. Λοιπόν, μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, από εκεί και πέρα τίποτα. Γίνονται πιο αυστηρά τα πράγματα. Γίνονται πιο αυστηρά τα πράγματα, όμως έχουν αποδεχτεί στο Υπουργείο Οικονομικών την άποψη που λέγαμε και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, μαζί τη συζητάγαμε, ότι ήμασταν η μοναδική χώρα που είχαμε ημερομηνία λήξης των φορολογικών δηλώσεων, χωρίς να έχουμε ημερομηνία έναρξης πλέον για την επόμενη χρήση. Από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου. Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορείς που παραδοσιακά του δημοσίου καθυστερούσαν στην ανάρτηση στοιχείων θα πρέπει έως 15 Ιανουαρίου να έχουν ορίσει ποιος είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση των στοιχείων αυτών και αυτό με πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο, διευθύνοντα σύμβουλο, διοικητή ή βάση περιπτώσει κάθε υπηρεσίας. Και στην περίπτωση που αναρτήσουν τα στοιχεία εκπρόθεσμα, παράδειγμα, ο ΕΦΚΑ αναρτήσει εκπρόθεσμα μια επιβεβαίωση συντάξεων ή ο ΕΦΚΑ αναρτήσει εκπρόθεσμα, τυχαίο το όνομα του ΕΦΚΑ, αλλά όχι και τόσο τυχαίο, γιατί όλα τα χρόνια μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Διορθώσει. Για καθυστερήσει. Διορθώσει κάποιο αρχείο που έχει ανεβάσει με αποτέλεσμα φορολογούμενο να πρέπει να ξαναυποβάλει δήλωση. Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για να αναρτήσει αυτά τα στοιχεία θα τιμωρείται με πρόστιμο και μάλιστα πρόστιμα που είναι αρκετά σημαντικά. Μπορούν να φτάσουν 2.500 ευρώ, στις τράπεζες 20-40.000 ευρώ αν αναρτήσουν λαθασμένα στοιχεία ή διορθώσουν αρχείο. Και μάλιστα για πρώτη φορά, σε αυτόν τον εντυπωσιακό, υπάρχει και πρόστιμο στον διοικητή της ΑΔΕ σε περίπτωση που η πλατφόρμα των φορολογικών δηλώσεων δεν θα ανοίξει
στις 15 Μαρτίου με ευθύνη της ΑΔΕ. Τι απομένει κενό σε όλο αυτό, γιατί μάλλον να πούμε και τι προβλέπει για τους πολίτες. Όσοι πολίτες τώρα υποβάλλουν τη δήλωσή τους από 15 Μαρτίου έως και 30 Τετάρτου, η έκπτωση σε περίπτωση που είναι χρεωστικό το καταρριστικό και πληρωθεί εφάπαξ, η έκπτωση φόρου είναι 4%. Όσοι πολίτες υποβάλλουν δήλωση και πληρώσουν το εκαθαριστικό τους εφάπαξ από 1η Μαΐου έως 15 Έκτου, η έκπτωση είναι το 3% γνωστό από πριν, ενώ όσοι πολίτες υποβάλλουν από 15 Έκτου έως 15 Εβδόμου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Αυτό είναι τρεις διαφορετικές προθεσμίες. Εκεί στο Υπουργείο καλό θα είναι να το ξαναδούν λίγο αυτό, γιατί θα δημιουργήσει προβλήματα παρά θα λύσει. Είναι η προσπάθεια του Υπουργείου να σπρώξει τους πολίτες να υποβάλουν νωρίς τις δηλώσεις τους. Αυτό λύνει και σε εσάς προβλήματα, γιατί βλέπαμε να συσσωρεύονται ουσιαστικά οι εκκρεμότητες των φορολογουμένων προς τα τέλη της προθεσμίας ή και πολλές φορές αφού δινόντουσαν οι παρατάσεις. Παρατάσεις δεν θα υπάρξουν. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομικών. Ούτε καν για φέτος πρώτη χρονιά εφαρμογής. Βοηθάει εμάς γιατί αφυπνίζει τους πολίτες, αρκεί όλο αυτό το Υπουργείο να το επικοινωνήσει. Αρκεί το Υπουργείο να βγάλει τις αντίστοιχες αποφάσεις που απαιτούνται για την υποβολή των δηλώσεων και τα έντυπα τουλάχιστον μέχρι και ένα μήνα πριν ανοίξει η πλατφόρμα, ώστε να διαβάσουν οι φοροτεχνικοί, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και οι εταιρείες μηχανογράφησης να έχουν στήσει το λογισμικό τους έτσι, ώστε 15 που ανοίγει το σύστημα και αφού, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο, είναι έτοιμο, να μπορούμε να ξεκινήσουμε να υποβάλουμε δηλώσεις την επόμενη μέρα. Και για κάθε μέρα που το σύστημα θα είναι κλειστό με ευθύνη της ΑΔΕ, αυτό απαιτεί και μία μέρα παραπίσω, γιατί το διάστημα των 4 μηνών είναι ήδη στενό, είναι μικρό. Αν αρχίσουμε να έχουμε και προβλήματα 4, 5, 6 μέρες κλειστό το σύστημα, και αν αυτές τις μέρες είναι εργάσιμες, καταλαβαίνετε ότι θα απαιτεί να παραταθεί η προθεσμία. Αν αυτά ισχύσουν. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα παραθυράκι. Εκεί πρέπει να υπάρξει και στη διαβούλευση. Έχουμε σημειώσει ήδη τις παρατηρήσεις μας, να τις βάλουμε. Ελπίζουμε να εισακουστούν και αυτά. Είναι θετικό πάντως ότι μπαίνει ένα πλαίσιο με αρχή και τέλος. Mm-hmm. Γιατί δεν είχαμε αρχή. Και όλες αυτές οι παρατάσεις τα προηγούμενα χρόνια δινόταν. Παρά το γεγονός ότι εμείς τις ζητάγαμε, γιατί το σύστημα άνοιγε όποτε ήταν έτοιμο. Αλλά ήλγε πάντα 36. Αυτό ήταν αδιανόητο. Πάει ο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, έγινε ολόκληρος ξεσηκωμός και γι' αυτό είναι μία νίκη, αν θέλετε, σε σχέση με τις περσινές φορολογικές δηλώσεις Ομοσπονδίας και Λογιστών. Και θα βοηθήσει και πάρα πολύ τους πολίτες, αλλά και το κράτος, ώστε να προγραμματίσουν έγκαιρα πότε υποβάλλουν την δήλωσή τους, το κράτος να προϋπολογίσει τα έσοδά του και εμείς να δουλέψουμε σε νορμάλ ρυθμούς εργασίας. Mm-hmm. Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι από αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, κ. Φουράκη? Οι μεγάλοι χαμένοι σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο είναι σίγουρα οι τουριστικές επιχειρήσεις που αυξάνει πάρα πολύ το τέλος της ανθεκτικότητας, φτάνει έως και τα 20 ευρώ. Στα πεντάστερα ξενοδοχεία να διανυκτέρευση, σε μια περιοχή που ανταγωνιστικά στις υπόλοιπες χώρες ή δεν υπάρχει καθόλου κάτι τέτοιο, ή όπου υπάρχει είναι 1-2 ευρώ. Εντάσσει και τις επιχειρήσεις, μάλλον τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε αυτή την κατηγορία, άρα λοιπόν επιβαρύνονται και αυτοί. Επιχειρήσεις που αρνούνται να συμμορφωθούν με κατά οποιοδήποτε τρόπο με την νομοθεσία. Όποια πρόστιμα έχει, είναι αρκετά υψηλά πλέον. Ξεχνάμε τα 2.500 και πάμε σε 5 και 10.000 σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Γενικότερα σας λέω, κυρίως εξισορροπεί καταστάσεις και διορθώνει ή δίνει απαντήσεις σε ζητήματα που κατά το παρελθόν απασχόλησαν το φορολογικό κόσμο και λίμναζαν στα σερτάρια του Υπουργείου. Όπως, για παράδειγμα,
αυτό που συμβαίνει με τα tips να το πούμε, να το ακούσει ο κόσμος. Ναι, και να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο αυτό. Δηλαδή, κατά πόσο φορολογείται λοιπόν το φιλοδόρημα και τι ίσχυε και μέχρι τώρα και τι αλλάζει ουσιαστικά. Δηλαδή, από πού πάμε πού. Η διάταξη που ίσχυε εδώ και 30 χρόνια, αλλά δεν εφαρμοζόταν ποτέ, ήταν το φιλοδόρημα και φορολογούνταν και ασφαλίζονταν. 30 χρόνια ήταν ανενεργή η διάταξη. Με την εφαρμογή του My Data, πλέον το φιλοδόρημα φαίνεται στα βιβλία των επιχειρήσεων όταν πρόκειται για ηλεκτρονικές πληρωμές. Όταν πληρώνει κάποιος μέσω POS, οπότε λέγει να δώσει και ένα φιλοδόρημα μέσω POS. Αναγκαστικά λοιπόν ψάξαμε στα συρτάρια τι ίσχυε μέχρι αυτόν τον νόμο. Είδαμε όλοι μας ότι φορολογείται κανονικά και ασφαλίζεται κανονικά το ποσό. Με αποτέλεσμα, φιλοδορήματα των 100 ευρώ να περιορίζονται και να πηγαίνουν στην τσέπη του εργαζομένου ένα ποσό περίπου στα 40 ευρώ. Τώρα πλέον. Άρα όμως, μέχρι τώρα δηλαδή ήταν από το πρώτο ευρώ ουσιαστικά η φορολόγηση. Σωστά, απλά ήταν ανενεργή η διάταξη γιατί δεν φαινόταν πουθενά τα φιλοδορήματα μέσα στο σύστημα της οικονομίας. Τώρα που φαίνονται, ερχόμαστε και λέμε έως 300 ευρώ το μήνα φιλοδόρημα είναι αφορολόγητο και ανασφάλιστο, δηλαδή δεν έχει ασφαλιστικές φορές, από 300 ευρώ και πάνω το μήνα έχει και αφορολογική επιβάρυνση και ασφαλιστικές φορές. Ναι. Ξεκαθαρίζει, γίνεται πιο διάφανο το τοπίο των φιλοδορημάτων, γιατί ακούστηκαν και διάφορα μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω, ανίσχυαν για νησιά που υπήρχαν εργαζόμενοι που είχαν φιλοδορήματα το μήνα πάνω από 20.000 ευρώ. Αν αυτά ήταν φιλοδορήματα και δεν ήταν χτυπήματα λανθασμένα, αν θέλετε, να μην πω άλλη έκφραση, στα POS από τις επιχειρήσεις, αντιλαμβάνομαι και εγώ το δίκαιο ότι πρέπει ένα ποσό από αυτά να φορολογηθεί. Έως 300 ευρώ όμως είναι το σύγκυθες φιλοδόρημα που μπορείτε να το σύγκυθες. Ένα καλό φιλοδόρημα, που μπορεί να μαζέψει κάποιος εργαζόμενος στην εστίαση. Αυτό είναι φιλοδόρημα. Από εκεί και πάνω αρχίζει να γίνεται μισθός. Προς αύξηση πραγματική μισθού. Από εκεί και πάνω θα φορολογείται και θα ασφαλίζεται. Άρα, κύριε Χριστοφοράκη, υπήρχαν και οι περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες ουσιαστικά παρουσίαζαν ως φιλοδόρημα σε κάποια νησιά, ενδεχομένως που εκεί πέρα μπορούσαν να δικαιολογήσουν εντός εισαγωγικών ένα μεγάλο φιλοδόρημα, σε κάποιες ακριβούς προορισμούς, ας το πούμε έτσι. Φιλοδόρημα της τάξης των 500 ευρώ, ας πούμε. Υπήρξε επιχείρηση πέρσι στην Μύκονο που εμφάνισε φιλοδόρημα 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ φιλοδόρημα. Μηνιαίο φιλοδόρημα σε εργαζόμενο. Αναεργαζόμενο. Άρα αυτό έρχεται λίγο να βάλει και να συμμορφώσει λίγο τα πράγματα. Ακριβώς σας είπα, είναι νομοτεχνικές βελτιώσεις και ξεκαθάρισμα ζητημάτων που. Γιατί όντως, αν ήταν φιλοδόρημα 50.000 ευρώ, φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλαμε να ξέρουμε που δόθηκε. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το σύνηθες φιλοδόρημα. Δεν είναι το σύνηθες τώρα σε ένα μήνα 50.000 ευρώ. Και να σας πω και κάτι. Ας πάμε να δουλέψουμε εμείς κάπου να παίρνουμε 50.000 ευρώ φιλοδόρημα το μήνα. Και ας φορολογηθεί. Βέβαια, προφανώς. Δηλαδή, πόσο να φορολογηθεί πια 50.000 ευρώ στο φιλοδόρημα. Αυτό ακριβώς. Άρα, κρατάμε λοιπόν τα θετικά στοιχεία. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία. Έχουμε ένα επιπλέον, αν θέλετε, να κάνουμε αναφορά στις οικονομικές ενισχύσεις για συνταξιούχους. Υπάρχουν όντως. Υπάρχουν στο νομοσχέδιο. Ναι. Αναφέρονται, είναι FAPAX, έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Για όσους συνταξιούχους, η σύνταξη του Νοεμβρίου είναι έως 700 ευρώ. Θα λάβουν αυτόματα στο μήνα Δεκέμβριο μία προσάφηση 200 ευρώ ως εφάπαξ οικονομική ενίσχυση. Yeah. Όσοι συνταξιούχοι, η σύνταξή τους είναι από 700 έως 1.100 ευρώ, θα λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση. 150 ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι, η σύνταξή τους, συνταξιούχοι, η σύνταξή τους είναι από 1.100 έως 1.600 ευρώ, θα λάβουν FAPAX ενίσχυση 100 ευρώ το μήνα Δεκέμβριο. Επίσης, θα λάβουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης 200 ευρώ, όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ δηλαδή. Όσοι είναι δικαιούχοι σε αυτό θα λάβουν λίγα λόγια. FAPAX αυτά αναφέρονται στο υποψήφιση, υποδιαβούλευση,
φορολογικό νομοσχέδιο. Αν θα αλλάξει τώρα κάτι στη Βουλή, θα το δούμε αφού ψηφίσει. Φαντάζομαι ότι αν αλλάξει κάτι σε αυτά, θα είναι προς το καλύτερο. Έτσι, προς το καλύτερο, φαντάζομαι. Για να κοπούν προφανώς να κοπεί η στήριξη. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Χριστοφοράκη, μάλλον ένα τελευταίο ερώτημα για το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπάρχει όντως μείωση φόρων? Έχουμε μειώσεις φόρων στο φορολογικό? Μειώσεις φόρων στο φορολογικό, με την έννοια της μείωση φόρου, δεν υπάρχει σε ποσοστιαία μονάδα. Σας είπα ξανά, μόνο η κατάργηση του τέλους επιτεύγματος σε όλα τα φυσικά πρόσωπα. Περαιτέρω μείωση δεν υπάρχει. Προβλέπει μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα στη διάρκεια του 2025. Προβλέπει μείωση στον έμφυα υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα θα είναι ασφαλισμένα. Γνωστό αυτό. Γίνεται 20% από 10% που ήταν. Υποχρεώνει όμως ακίνητα επιχειρήσεων άνω των 500 τετραγωνικών να ασφαλιστούν. Έχουμε, οι μειώσεις περιορίζονται σε αυτό το πλαίσιο. Δεν έχει κάποια άλλη μείωση φόρου. Κυρίως νομοτεχνικές βελτιώσεις είναι οι υπόλοιπες. Νομοτεχνικές βελτιώσεις. Το κρατάμε. Λοιπόν, θέλω ένα δικό σας σχόλιο, γιατί κύριε Χριστοφοράκη, φαντάζομαι ότι κι εσείς έρχεστε καθημερινά αντιμέτωποι και τα λογιστικά γραφεία συνολικά με τηλεφωνήματα και κλήσεις από κόσμο τον οποίο εξυπηρετείτε, με αγωνία που σας ρωτάει, μου ήρθε το τάδε SMS στο κινητό ή μου ήρθε αυτό το email, κυρίως σε ηλικίες ενδεχομένως που δεν είναι τόσο υποπτευμένες. Και θέλω να δούμε μία εικόνα. Είναι εικόνα από ένα γραπτό μήνυμα. Θα σας πω ξεκάθαρα ότι ήρθε σε μένα σήμερα το πρωί και νομίζω ότι ήρθε και σε πολλούς. Ήρθε ακριβώς το ίδιο σε μένα. Και σε εσάς. Είναι αυτό το μήνυμα το οποίο βλέπουμε εδώ, με το όνομα του αποστολέα Ένφια. Και το περιεχόμενο του μηνύματος, κάντε κλικ για να δείτε τα στοιχεία επιστροφής φόρου και φυσικά σε παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο link. Το πήρατε κι εσείς λοιπόν αυτό το μήνυμα εδώ? Το πήρα κι εγώ, φαντάζομαι ότι το πήραν χιλιάδες κόσμος. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι είναι μήνυμα, είναι απάτη. Η ΑΔΕ δεν επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο με τους πολίτες, μόνο μέσω email με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και τρόπο γραφής. Ποτέ δεν λέει πατήστε αυτό το σύνδεσμο. Σε ενημερώνει να μπεις με τους κωδικούς σου στο λογαριασμό σου, στο τάξης, να δεις ότι έχεις επιστροφή, υποχρέωση, βγήκε επιστροφητικό. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν λέει πατήστε εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν στέλνει SMS, ούτε η ΑΔΕ, ούτε ο λογιστής μας παίρνει τηλέφωνο να λέει πες μου κωδικούς, username, password, τράπεζας, αριθμό κάρτας ή οτιδήποτε, προκειμένου να λάβεις επιστροφή. Ο κόσμος πρέπει πλέον να είναι πολύ, μα πάρα πολύ υποψιασμένος, να μην πατάει σε τέτοιου είδους link, και αν ο ίδιος έχει αμφιβολία, ας επικοινωνήσει με ένα ειδικό, είτε είναι ο συνεργάτης, ο λογιστής φοροτεχνικός, τον ίδιο όμως. Τον ίδιο, στο τηλέφωνο που γνωρίζει, είτε στο του γραφείου, είτε το κινητό τηλέφωνο, ακριβώς, που όλοι το έχουμε. Να καλέσουμε λοιπόν τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε χρόνια και να του πούμε, μου ήρθε αυτό το μήνυμα, να το πατήσω. Μάλιστα, εγώ θέλω να σας πω και κάτι που συμβαίνει τελευταία και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Πλέον καλούν από κινητά τηλέφωνα, ναι, χρησιμοποιώντας το μικρό όνομα του λογιστή που πραγματικά έχει καθένας. Δηλαδή, αν κύριε Χριστοφοράκη, έχω εγώ εσάς, θα με πάρουν τηλέφωνο και θα μου πούνε, έλα, Δημήτρης είμαι. Καλό από το γραφείο του Δημήτρη, του λογιστή σου, έχεις επιστροφή φόρου. Δώσ' μου αυτά τα στοιχεία για να την πάρεις άμεσα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση από λογιστή φοροτεχνικό να συμβεί. Κάλεσαν και εμένα. Κάλεσαν και συνάδελφο που ξέρω το παράδειγμα. Πέρα από την πλάκα που τους έκανα, γιατί προφανώς το αν καλείς το λογιστή και αν του λες ότι καλείς το γραφείο του λογιστή, προφανώς, είναι αστείο. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι η διαδικασία αυτή. Είναι απάτες, είναι απατεώνες του ποινικού δικαίου. Ο κόσμος να προσέχει, να μιλάει ο ίδιος με τον συνεργάτη του ή να κλείσει και να καλέσει στο τηλέφωνο που γνωρίζει ή να καλέσει τον ίδιο στο κινητό ή να πάει στο γραφείο αν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν απαντάμε και δεν δίνουμε κωδικούς, ούτε πατάμε link που έρχονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα οποία link, ακόμα και αν δεν άμεσα προκαλέσουν κάποια ζημιά, ας το πούμε έτσι,
Μπορεί ωστόσο στο μέλλον να προκαλέσουν, δηλαδή να μείνει στο κινητό, να μείνουν στα ίχνη ουσιαστικά του θύματος, θα πω εγώ. Είτε μένουν τα ίχνη στο κινητό, από το κινητό, είτε μπαίνουν μέσα στο κινητό ή που μπορούν να διατηρηθούν και μήνες. Και μήνες. Μέχρι να μπούμε στο λογαριασμό μας, με τους κωδικούς μας, να πάρει τους κωδικούς και από εκεί και μετά να αδειάσει το λογαριασμό. Ναι. Δεν πατάμε link που δεν ξέρουμε. Η κυβερνοασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε τέτοια παιδεία. Και γι' αυτό το έδαφος είναι πρόσφορο για απατεώνες. Η ψηφιοποίηση τρέχει πολύ γρήγορα και όλοι νομίζουμε ότι όλα γίνονται τόσο αυτόματα και ψηφιακά που είμαστε, αν θέλετε, δεν σκεφτόμαστε άσχημα σενάρια. Όμως δυστυχώς αυτό αφήνει πολύ μεγάλο πεδίο σε απατεώνες να εκμεταλλεύεται κόσμο. Και επειδή το μήνυμα είναι πάντα ελκυστικό, είναι η επιστροφή φόρου, είναι η επιστροφή χρημάτων, κύριε Χριστοφοράκη, νομίζω ότι θα πρέπει και ο κόσμος να ξέρει ότι αν όντως έχει επιστροφή φόρου, θα τη λάβει την επιστροφή φόρου. Ας κάνει υπομονή να μιλήσει με το λογιστή του, να μιλήσει με τους ανθρώπους που εμπιστεύεται. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να έχει κάποιος επιστροφή φόρου και να μην τη λάβει από την ίδια την ΑΔΕ αυτοματοποιημένα στο IBAN που έχει δηλώσει, χωρίς αν θέλετε ούτε να πατήσει σύνδεσμο, ούτε να κάνει οτιδήποτε. Αν έχει οφειλές, θα συμψηφιστεί. Αν βιάζεται, να μιλήσει με τον λογιστή του. Mm-hmm. Εγώ πρέπει να σας πω πάντως, με το που ήρθε το μήνυμα, βλέποντας το μήνυμα, έτσι, την ειδοποίηση στην αρχή ένφια, λέω τι είναι αυτό καινούριο, καινούργια υπηρεσία. Πρέπει να σας πω ότι ήταν η πρώτη μου σκέψη, καινούργια, γιατί δεν το είχα ξαναδεί. Μπαίνοντας μέσα στο μήνυμα, φυσικά όχι στο link, και βλέποντας το ποιο είναι το περιεχόμενο του μηνύματος, κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Και φυσικά διαγραφή κατευθείαν πέρα από το στιγμιότυπο το οποίο το κράτησε και για τις δημοσιογραφικές ανάγκες. Διαγραφή, γιατί μπορεί τυχαία κάποια στιγμή να πατηθεί ο σύνδεσμος και να τρέχουμε. Έτσι. Και καταγγελία στην υπηρεσία, αλλά το συγκεκριμένο μήνυμα έχει πάει σε χιλιάδες κόσμο. Ναι, και σήμερα έχω συνομιλήσει και με άλλο κόσμο, ο οποίος μου λέει ακριβώς το ίδιο, άρα πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Σίγουρα κάποιος την έχει πατήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ας ελπίσουμε να είναι μόνο ένας. Ας ελπίσουμε να είναι μόνο ένας και με πολύ μικρή ζημιά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοφοράκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.